Η διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την δημόσια υγεία και κυρίως ο ρόλος του Πανεπιστημίου σε αυτή τη διασύνδεση ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει η ΕΕΜ με τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόκειται ουσιαστικά για την εκδήλωση με την οποία άνοιξε ο νέος κύκλος διαλέξεων κοινωνικού ιατρικού περιεχομένου που συνδιοργανώνουν η Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών και η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου. Ομιλήτριες της χθεσινής εκδήλωσης ήταν η κυρία Ευαγγελία Τζάνη, αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η κυρία Αθηνά Τατσιόνη, επίκουρη καθηγήτρια και διευθύντρια του Εργαστηρίου για την Έρευνα στη Γενική Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας του Τμήματος Ιατρικής. Την συζήτηση συντόνισε ο μόνιμος καθηγητής ιατρικής Κωνσταντίνος Χιαμόπουλος. Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα δύο νοσοκομεία θα συνεχίσουμε και θα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτά, όταν θα μπορέσουμε να τα στηρίξουμε περισσότερα ενισχύοντας την πρόσβαση σε αυτά και τη ροή ασθενών προς αυτά. Πρώτα απ' όλα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αποτελεί τη δυνατότητα πρόσβασης και πρώτης επαφής με το σύστημα υγείας κάθε πολίτη. Όχι όμως με την έννοια του να υπάρξει απλά μια συνάντηση, αλλά στη συνάντηση αυτή ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος έτσι ώστε να παρέχει φροντίδα επικεντρωμένη στο πρόσωπο και όχι στη νόσο για τον καθορισμένο ουσιαστικά πληθυσμό και τον ασθενή που είναι μπροστά του. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να παρέχει απαρτιωμένες, ολοκληρωμένες, και αυτό σημαίνει υπηρεσίες οι οποίες έχουν συνέχεια ουσιαστικά στη φροντίδα, αλλά και έγκριση υπηρεσιών όταν πραγματικά τις χρειάζονται. Να μπορεί να έχει πρόσβαση δηλαδή ως συνήθως όταν πραγματικά χρειάζεται τις υπηρεσίες υγείας. Και τέλος, να δίνει τη δυνατότητα συντονισμού ουσιαστικά των υπηρεσιών, γιατί πολλές φορές ένας ασθενής μπορεί να έχει ανάγκη υπηρεσιών από διαφορετικούς επαγγελματίες υγείας ή και από διαφορετικά επίπεδα υγείας. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θεωρούν κάποια πολύ αποτελεσματικά όσον αφορά τις εκβάσεις που μετράμε.